Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να σας βρίσκω όλους και όλες καλά με όλες αυτές τις φωτιές που αντιμετωπίζουμε τελευταία. Πάμε λοιπόν να ξεχαστούμε λίγο και να ξεφύγουμε από τα της καθημερινότητας με τις δικές σας τρομακτικές ιστορίες. Να ευχαριστήσω τα παιδιά που έστειλαν τα μηνύματά τους, χωρίς τη δική σας συμμετοχή άλλωστε δεν θα υπήρχε αυτή η σειρά στο κανάλι. Και να πω για όσους είναι καινούργοι και καινούργιες στην παρέα μας, ότι αν θέλετε μπορείτε να στείλετε τις δικές σας τρομακτικές ιστορίες και εμπειρίες, δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι παραφυσικές, με μήνυμα στο Instagram αλλά και στο email του καναλιού. Links θα βρείτε κάτω από κάθε βίντεο στην περιγραφή αλλά και στις πληροφορίες του καναλιού. Αυτά. Πάμε λοιπόν στο βίντεο και στις δικές σας τρομακτικές ιστορίες. Η πρώτη ιστορία λέει: Καλησπέρα και συγχαρητήρια για το όμορφο κανάλι σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε παρακολουθώ εδώ και λίγους μήνες και αποφάσισα να σου γράψω τη δική μου ιστορία, η οποία συνέβη πριν αρκετά χρόνια, κάπου κοντά στο 1993, όταν ήμουν παιδί ακόμα. Από μικρός μέχρι τώρα, έχω οξυμένη αντίληψη και ενσυναίσθηση, την οποία διατηρώ μέχρι και τώρα και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη δουλειά μου, η οποία και πολλές φορές με βοηθά να αντιμετωπίζω τις δυσκολίες που συναντώ. Είναι ένα πράγμα σαν μια μικρή επιπλέον αίσθηση, η οποία όταν κινδυνεύω ενεργοποιείται. Είναι το fight or fly που λένε. Επιστρέφοντας λοιπόν στην ιστορία μου. Με την οικογένειά μου μέναμε σε ένα μεγάλο σπίτι, σε μια επαρχιακή πόλη, το οποίο βρισκόταν στην άκρη της πόλης. Το χειμώνα ήταν πάντα κρύο. Ευτυχώς είχαμε πολύ καλή θέρμανση και για να πάμε σχολείο κάναμε καθημερινά ένα μικρό ταξίδι. Το σπίτι αποτελούταν από δύο ύπνο δωμάτια και ένα μακρόστονο διάδρομο, κάπου στα 20 μέτρα ευθεία, ο οποίος διαπερνούσε όλο το σπίτι. Στο δωμάτιο έμενα με τον μικρό μου αδερφό, πάντα μας άφηναν ένα μικρό φωτάκι, τόσο για να μην φοβάμαστε το βράδυ, όσο και αν χρειαστεί να πάμε τουαλέτα ή να μην σκοντάψουμε κάπου. Εγώ νιώθω πάντα ότι το σπίτι είχε κάτι κακό, κάτι το οποίο το τότε παιδικό μυαλό δεν μπορούσε να δικαιολογήσει. Έτσι, πολλές φορές, αν όχι πάντα, πριν κοιμηθούμε με τον αδερφό μου, μιλούσαμε. Δυστυχώς για μένα τότε, μέχρι και σήμερα, αργώ να κοιμηθώ. Ενώ αντίθετο ο αδερφός μου τότε κοιμόταν στο πεντάλεπτο. Έτσι ενώ ξεκινούσα να του μιλάω για κάτι, τον έπαιρνε ο ύπνος και έμεινα εγώ μόνο στο κρεβάτι να κοιτάω το ταβάνι και τις σκιές που δημιουργούσε το φωτάκι εκείνο στην πόρτα. Μια μέρα λοιπόν, που κλασικά είχα αργήσει λίγο να κοιμηθώ, καθόμουν ξαπλωμένο στο κρεβάτι μου με το σπίτι να είναι απόλυτα ήρεμο. Όλη η οικογένεια κοιμόταν εδώ και ώρα, μια και η ώρα ήταν περασμένη. Ξαφνικά από τις σκιές που δημιουργούσε το φωτάκι, είδαμε την άκρη του ματιού μου κάτι να κινείται. Σαν να αλλάζουν οι σκιές, ας πούμε. Επειδή κάποιος μπήκε στο δωμάτιο ή κάτι να πέρασε. Ένιωσα φοβερό φόβο και σκεπάστηκα μέχρι το κεφάλι με ένα χοντρό πάπλωμα που είχα, έκανε κρύο το χειμώνα, χωρίς όμως να κάνω καθόλου θόρυβο και να βγάλω άχνα, για να μην με παρατηρήσει η σκιά. Ενώ βρισκόμουν κάτω από το πάπλωμα με όλες τις αισθήσεις μου οξυμένες στον υπέρτατο βαθμό, ένιωθα ακόμα και την καρδιά μου να ακούγεται από την ησυχία. Είδα ένα μακρύ, αδύνατο γερασμένο χέρι να περνάει μέσα από το πάπλωμα. Το χέρι ήταν γυναικείο και ήταν πολύ αδύνατο, με σάπια νύχια ίσως χρώματος πράσινου και βρωμιές που κατευθυνόταν προς το πρόσωπό μου με σκοπό να μου κάνει κακό. Επισημαίνω ότι πέρασε μέσα από το πάπλωμα. Ο τρόμος μου ήταν απερίγραπτος. Έκλεισε τα μάτια μου με δύναμη και τίποτα μετά. Το επόμενο που θυμάμαι είναι να ξυπνάω το πρωί και να το αναφέρω στην οικογένειά μου. Όσο και αν επέμενα, δεν με πολύ πίστευαν και ο αδερφός μου για να με πειράξει μου έλεγε ότι αυτός ήταν. Ασχέτως που τον είχα δει να κοιμάται εδώ και πολλή ώρα. Ο τρόμος μου κράτησε για πολύ καιρό και έφυγε μόνο όταν ξεκίνησα να λέω μια απλή προσευχή πριν τον ύπνο και να σταυρώνω το μαξιλάρι μου. Ό,τι και να ήταν αυτό, το χέρι αυτής της γριάς γυναίκας με τρόμαξε πολύ και είναι κάτι που θυμάμαι μέχρι και σήμερα. Περνώντας τα χρόνια, πιστεύω ότι ήταν αποκοίημα της φαντασίας μου και όσο το σκέφτομαι, τόσο περισσότερο πείθομαι. Αλλά την προσευχή μου συνεχίζω να την κάνω ακόμα και τώρα. Ιστερόγραφος. Το σπίτι αυτό μετά από περίπου 10 χρόνια μετακόμισε και ο μετέπειτα κολλητός μου στο γυμνάσιο και λύκειο. Του είχα πει την ιστορία και θυμάμαι ότι δεν τον παραξένεψε, καθώς νιώθει και αυτός κάπως άσχημα στο σπίτι αυτό. Κοίτα, θα μπορούσα να πω ότι ίσως ήταν όνειρο. Πως ίσως δεν είχες καταλάβει ότι είχε πάρει ο ύπνος και ήταν απλά ένα πολύ ζωντανό όνειρο. Αλλά επειδή έχω ακούσει γενικά και άλλα παρόμοια περιστατικά, με διάφορες παρουσίες που εμφανίζονται τη νύχτα, δεν θα το κάνω. Δεν έχω βιώσει ποτέ κάτι ανάλογο. Και ειλικρινά δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα αν ήμουν στη θέση σας. Πολλές φορές οι άνθρωποι αγνοούμε κάτι που έχει συμβεί ή κάτι που μπορεί να συμβεί, γιατί φοβόμαστε πως ίσως όντως συνέβη. Λέμε θα ήταν της φαντασίας μου, θα ήμουν κουρασμένη, είναι το άγχος, είναι χιλιαδιό.
Είναι όμως έτσι ή απλά κλείνουμε τα μάτια μας σε κάτι που βρίσκεται εκεί έξω από φόβο για το άγνωστο? Η δεύτερη ιστορία λέει: ήμουν στο χωριό και όπως πάντα καθόμουν στο δωμάτιό μου και έπαιζα στο κινητό, μέχρι τη στιγμή που άκουσα κάποιον να φωνάζει το όνομά μου. Εκεί δεν έδωσε σημασία γιατί έχουμε κι άλλον ένα με το ίδιο όνομα. Οπότε δεν απάντησα. Όταν το είδα όμως, άλλαξα γνώμη. Είδα μια μαύρη φιγούρα γύρω στο 1,90 με 2,40 να κατευθύνεται προς το κρεβάτι που καθόμουν. Ένιωθα λες και γέγομαι σε όλο μου το σώμα. Δεν μπορούσα ούτε να αναπνεύσω, μέχρι που μπήκε μέσα η μάνα μου και όλα αυτά σταμάτησαν. Κοίτα, δεν είμαι ειδική σε τέτοια θέματα, αλλά σαν δαιμονική επίδραση μου κάνει αυτό από όλα αυτά που ακούμε. Πολύ τρομακτική εμπειρία αυτή, αν είναι αληθινή. Η τρίτη ιστορία λέει: ήμουνα στο ποταμό Αλφιό και καθόμουν με την παρέα μου όταν το είδαμε όλοι. Μία παραμόρφωση στο ποτάμι. Εκεί δεν έχει ούτε ψάρια και δεν υπήρχε κανένας άλλος εκτός από εμάς. Μετά όμως ακούγαμε φωνές που έλεγαν ότι το νερό είναι κρύο και άμα θέλουν τα παιδιά να μπουν μαζί μέσα. Γύρισα και είδα από μακριά πως ήταν κοπέλες, που από κοντά όμως που τις είδαμε δεν έμοιαζαν καθόλου με κοπέλες, αλλά με γυναίκες με σώμα ψαριού. Και τότε ήταν που τρέξαμε μακριά τους. Δεν ξέρω που είναι τώρα, ούτε και θέλω να μάθω. Διαβάζοντας το αυτό στην αρχή, μου πήγε το μυαλό για νεράιδες και νύμφες. Αλλά με σώμα ψαριού, η μορφή μετά μου θυμίζει γοργόνες. Είχαμε γοργόνες ποτέ στον Αλφιό? Κάπου με μπέρδεψε όλο αυτό. Η τέταρτη ιστορία λέει: στην Κέρκυρα υπάρχουν πολλά στοιχειωμένα σπίτια. Ένα ήταν κοντά με το πατρικό μου και στην πόλη της Κέρκυρας είναι πολλά. Αυτό που ξεχωρίζει είναι το παλιό νοσοκομείο των Άγγλων. Εκεί ακούγονται οι αλυσίδες από έναν στρατιώτη που είχε πεθάνει και ακούγονται και κραυγές από διάφορα άτομα. Λένε ότι ήταν και μία έγκυος νοσοκόμα που είχε πεθάνει και ψάχνει για το μωρό της. Έπειτα στο Σκρύπερο υπάρχει ένα σπίτι από έναν γιατρό που σκότωνε τους ασθενείς του. Τους νάρκωνε και μετά τους έκανε διάφορα. Τώρα τι διάφορα δεν γνωρίζω. Όταν οι ασθενείς προσπαθούσαν να αποδράσουν, τους σκότωνε με ένα τσεκούρι. Θυμάμαι που το έλεγαν οι συμμαθητές μου στο λεωφορείο για το σπίτι. Το συγκεκριμένο σπίτι είναι κοντά με τα φανάρια στη στροφή πριν το γυμνάσιο και το λύκειο προς το Σκρύπερο. Τέλος είναι ένα ελαιοτριβείο κοντά στο πατρικό μου που είχε πέσει η οροφή και είχε αυτό το εργαλείο με τις πέτρες που το έξερναν δύο άλογα για να γίνει το λάδι. Και είχαν άλλο ένα εργαλείο. Είχε πέσει η οροφή από το ελαιοτριβείο και σκότωσε αυτούς που εργάζονταν μέσα. Και αργά το βράδυ έβγαιναν οι νεκροί σε άσπρη μορφή, σαν φάντασμα, και τρόμαζαν τους περαστικούς, που περνούσαν με τα πόδια, όχι με το μηχανάκι το αυτοκίνητο, με τις κραυγές τους. Οι νεκροί έβγαιναν σε μορφή άσπρη σαν φάντασμα και απλώνονταν σαν άσπρο πανί που αιωρούνταν μπροστά από το ελαιοτριβείο στη μέση του δρόμου, αλλά μετά από χρόνια αυτό σταμάτησε. Τρομερά τα περιστατικά αυτά στην Κέρκυρα. Έχω ήδη αρχίσει και τα διαβάζω και ψάχνω κι εγώ κάποια επιπλέον άρθρα και κατά πάσα πιθανότητα να κάνω και ένα πιο αναλυτικό βίντεο πάνω σε αυτά. Ιστορία νούμερο 5. Ήμουν στο εξοχικό μου στη Χαλκιδική και είχα πέσει για ύπνο το μεσημέρι, αλλά κοιμήθηκα πολλές ώρες. Στον ύπνο μου είδα ότι στις 10 το βράδυ θα ερχόταν η μητέρα μου να με έβλεπε. Ξυπνάω λοιπόν κατά τις 10 το βράδυ από χτύπου στην πόρτα. Πηγαίνω να δω ποιος είναι και βλέπω μια μαυροφορεμένη φιγούρα να στέκεται απ' έξω. Τότε αμέσως φοβήθηκα, κλείδωσα την πόρτα και έκλεισα όλα τα παντζούρια. Τότε άκουσα τη φωνή να λέει: νομίζεις πως η πόρτα είναι ο μόνος τρόπος για να μπει κάποιος στο σπίτι? Τώρα είμαστε και οι δυο κλειδωμένοι μέσα. Μετά από αυτό ξύπνησα ιδρωμένος από κάτι χτύπου στην πόρτα. Η ώρα ήταν 10 το βράδυ. Ανατριχιαστικό. Αυτό τώρα συνέβη όντως, γιατί μου θύμισε πάρα πολύ τις μικρές ιστορίες που συναντάμε στα Creepypasta και τα Reddit. Αλλά ήταν πολύ καλό. Ενώ κακό, άμα το βιώνεις, καλό σαν ιστορία τρόμου. Ιστορία νούμερο 6. Το 2020 έχασα τον παππού μου που πέθανε σε ένα λιβάδι από καρδιά. Τον Απρίλιο του 2021 πήγα στο λιβάδι που πέθανε ο παππούς μαζί με το αγόρι μου για πικνίκ. Και καθώς πηγαίναμε στο λιβάδι, νόμιζα πως είδα τη φιγούρα του παππού μου. Καθώς όμως έφευγα με το αγόρι μου, ένιωθα πως με αγκάλιαζε ο παππούς και γύρισα αυτόματα να κοιτάξω πίσω μου. Και είδα τον παππού μου να με χαιρετά. Μετά από αυτό, δεν ξαναπάτησα στο λιβάδι. Και τα πολλοί λένε πως όταν τους λείπει ένα άτομο που έχει φύγει από τη ζωή, μπορεί να δουν τη μορφή τους, αν βρεθούν σε μέρη που έχουν αναμνήσεις με αυτά. Δεν ξέρω αν ισχύει, δεν μου έχει τύχει. Τώρα για το αν ήταν φάντασμα, θεωρώ πως δεν μας εμφανίζονται έτσι τα φαντάσματα, των δικών μας ανθρώπων τουλάχιστον. Ιστορία νούμερο 7. Καλησπέρα κορίτσι μου, η δική μου τρομακτική παραφυσική ιστορία διαδραματίζεται 2,5 χρόνια πριν.
Ήταν Φεβρουάριος του 2020, λίγο πριν την πρώτη καραντίνα. Στις αρχές του Φλεβάρι, λοιπόν, είχα ταξιδέψει στην Κρήτη για να γνωρίσω από κοντά το τότε αγόρι μου. Μία μέρα, λοιπόν, βγήκαμε για φαγητό στην εστιατόριο και όταν κάτσαμε στο τραπέζι για να παραγγείλουμε, είχαν βάλει ένα πολύ συγκινητικό τραγούδι του Παντελίδη. Να σημειωθεί ότι κάθε φορά που άκουγα το συγκεκριμένο τραγούδι, δεν μπορούσα να κρατήσω τα δάκρυά μου. Και έτσι και εκείνη την ημέρα συγκινήθηκα, εκείνος με πήρε στην αγκαλιά του για να με ηρεμήσει. Όλα το παθαίνουμε αυτοί με τα τραγούδια. Κάποια τραγούδια δεν ξέρω, μας μιλάνε στην ψυχή μας. Δεν ξέρω. Μετά από ένα μήνα ακριβώς χωρίσαμε. Αφού του χωρίσαμε, είδα τον Παντελίδη στον ύπνο μου, ολοζώντανο, να τραγουδά μπροστά μου. Και μου μιλούσε. Τότε άρχισα να βγαίνω από το σώμα μου και να βλέπω ένα κίτρινο φως και τον Παντελίδη να με τραβά προς το μέρος του. Κάπου εκεί ξύπνησα και για 2 λεπτά δεν μπορούσα να κουνηθώ. Εκείνες τις μέρες ήταν μεγάλη εβδομάδα. Μετά από αυτό το όνειρο, είπα στους γονείς μου να το ανάψουν ένα κερί, όπως και έγινε αυτό. Και τα πολλές φορές βλέπουμε στον ύπνο μας τραγουδιστές και ηθοποιούς τους οποίους θαυμάζουμε και έχουμε σε εκτίμηση είτε είναι ζωντανοί είτε όχι, ειδικά όταν περνάμε κάποια δύσκολη στιγμή στη ζωή μας. Είναι πιο συχνό τότε, δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να μην ήταν και τίποτα, αλλά καλά έκανες και το άναψες ένα κεράκι. Κακό δεν είναι. Ιστορία νούμερο 8. Για την ακρίβεια έχω γενικά ιστορίες, απλά θα σας πω μία τώρα για το επόμενο βίντεο που σχετικά δεν είναι και τόσο τρομακτική όσο σημαδιακή. Σήμερα το πρωί μας πήρε η ξαδέρφη μου τηλέφωνο, η οποία έχει 2 μωρά. Τον ένα τον λένε Ανδρέα, και σήμερα στον ύπνο της είδε τον Άγιο Ανδρέα με καθημερινά ρούχα και ένα μεγάλο κρεμαστό σταυρό να της μιλάει και να την αλήθει με μύρο. Και όταν ξύπνησε, όλο το δωμάτιο είχε μυρωδιά μύρου. Έχω ακούσει και άλλες τέτοιες ιστορίες. Προσωπικά μου έχει τύχει να μυρίζει λιβάνι χωρίς να έχουμε λιβανίσει. Έτσι, τα ξαφνικά. Καλό είναι, μου έχουν πει, ευλογία για το σπίτι λένε πως είναι. Εντάξει, δεν ήταν στις τρομακτικές ιστορίες, απλά είπα να τις συμπεριλάβω. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο και για σήμερα. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή αν δεν έχετε κάνει. Και να μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Νέο βίντεο ανεβαίνει κάθε Κυριακή και Τετάρτη. Τώρα για καλοκαίρι, μάλλον θα αλλάξω την ώρα και θα ανεβαίνω κατά τις 2.30 το μεσημεράκι. Έτσι, να δούμε πώς θα πάει, να κάνουμε έτσι μια αλλαγή. Βλέπουμε. Αν θα το κρατήσουμε ή αν θα επανέλθουμε στο 9.30 το βράδυ. Τα λέμε λοιπόν στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.